Πέμπτη το απόγευμα είναι η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί δηλαδή όπου κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο παρά την απουσία του Ριβάλντο, δημιούργησε τις ευκαιρίες απέναντι στην εστία του Τζέιμς, πέτυχε τον γκολ με τον Γιάγια Τουρέ με πολύ ωραία κεφαλιά μετά από κόρνερ του Τζόρτζεβιτς, ενώ είχε και το δοκάρι στην προσπάθεια του Ιεροκλής Σολτήδης στο 41ο λεπτό. Τελείω ο Τζόρτζεβιτς, η κεφαλιά και το γκολ από τον Τουρέ. 1-0 για τον Ολυμπιακό, σηκώθηκε ψηλά στη μικρή περιοχή στη γωνία. Ο Γιάγια Τουρέ είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Στα πρώτα αυτά 45 λεπτά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού, κυρίως χάρη στην παρουσία του Τουρέ και του Σολτίδη στον χώρο του κέντρου, να μπορέσει να μπλοκάρει τα ατού της Manchester City στην άμυνα με τους τρεις αμυντικούς, τον Καψή, τον Ανατολάκη και τον Κοστούλα, και βεβαίως να κάνει τις ευκαιρίες με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Στην επανάληψη όμως παρουσίασε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, η Manchester City ανέβασε πολύ την απόδοσή της, πίεσε την εστία του Νικοπολίδη, είχε τις ευκαιρίες, κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Βάσελ σε μια φάση που τραυματίστηκε και ο Τουρέ, και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός παραδόθηκε στις ορέξεις του Ναρού Ράιτ Φίλιπς, ο οποίος εξέθεσε την άμυνα του Ολυμπιακού σε δύο περιπτώσεις, πετυχαίνοντας δύο πολύ όμορφα τέρματα για να χαρίσει τελικά τη νίκη στην Manchester City με 3-1. Από το Manchester για την ΕΤ, Μιχάλης Τσόχας. Εδώ θα παίξει μετρήσει αν θα κάνει κάποια αλλαγή στη θέση της Καψής στον Κοστούλα. Είσοδος λοιπόν των δύο ομάδων για αυτό το φιλικό παιχνίδι που είναι στα πλαίσια ενός τουρνουά που γίνεται κάθε χρόνο. Ο Νιόχας, ο Μέικ Μπάρτον, Σίνκλερ, Ρέινα αρχηγός, Κόλ, Μουσάμπα και Βάσελ, το δίδυμο βεβαίως Κόλ και Βάσελ, το νέο επιθετικό δίδυμο για την Manchester City. Πολλά περιμένει από αυτούς τους δύο αρπίρς. Δεν παίζει ο Ρόμπι Φάουλερ, ο οποίος είναι τραυματίας στη μέση, που θα μείνει για ένα ακόμη μήνα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της City. Κεντρικό πρόσωπο ο Andy Cole μετά την πολύ μεγάλη καριέρα του στην United. Έρχεται στην άμυνα Καψής, Κοστούλας, Ανατολάκης, Μαυρογενίδης και Γεωργάτος στα δύο άκρα, Τουρέ, Στολτίδης, Καφές, Κωνσταντίνου και Τζόρτεβιτς. Η ενδεκάδα για τον Τροντ Σόλιτ. Επαναλαμβάνουμε, θα δούμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εάν θα επιλέξει αυτό το οποίο προσπαθεί σε όλη τη διάρκεια ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Σε ένα ρόλο βλέπετε και πάλι σε επανάληπτο τίμημα φάουλ του Τουρέ. Η μπάλα όμως έφτασε στα χέρια του Νικοπολίδη. Μπάλα μέσα στην περιοχή και όλα ξεκίνησαν από την ενέργεια εδώ του Γρηγόρη Γεωργάτου, που αδειάζει στα αριστερά το Σίνκλερ. Προτίμησε να δώσει στον Τζόρτεβιτς, αυτός έδειχνε προς την να κάνει την μπάλα. Έβγαλε τη σέντρα, πολύ ωραία κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου. Ο Τζέιμς είναι από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Αγγλία βεβαίως. Έδιωξε στη συνέχεια ο Γεωργάτος από πολύ καλή θέση να θέλει την μπάλα out. Ο Ολυμπιακός που και πάλι απειλεί την αιστεία της Manchester City. Σηκώθηκε ψηλά στη μικρή περιοχή στη γωνία. Ο Γιάγια Τουρέ είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Κυνηγάει το γκολ και το πετυχαίνει εδώ με την φάση και το κόρνερ από τον Τζόρτζεβιτς. Ο Γιάγια Τουρέ λοιπόν, ο οποίος πραγματικά έχει εντυπωσιάσει σε αυτές τις πρώτες του εμφανίσεις στον Ολυμπιακό. Δείτε, αφύλακτος, δεν σηκώθηκε μπροστά του καθόλου ο Τζόρνταν, αλλά πολύ καλό το timing, χώθηκε εκεί στην γωνία. Δεν μπορούσε βεβαίως σε καμία περίπτωση να αντιδράσει ο David James. Στο 26ο λεπτό λοιπόν ο Ολυμπιακός, ο οποίος δύο φορές ακόμη είχε πλησιάσει το γκολ, ανοίγει το σκορ με τον Γιάγια Τουρέ. Καλά σε αυτές τις αντεπιθέσεις. Η παλιά του Τουρέ υποδειγματική για τον Μιχάλη Κοτάτεμου. Δεν ήταν offside, δείτε εδώ και πάλι εξαιρετική τη στιγμή που έπρεπε για να σπάσει την άμυνα της City, το πλασέ αμέσως. Μπάλα όμως δίπλα από την εστία του James. Χάνεται και αυτή η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ξανά εδώ από τον Τζόρνταν, offside και ο Κόλ και ο Βάσελ. Ο Πολίδης που χτύπησε η κερδίδα. Βρίσκει τους χώρους για να απειλήσει την αιστεία του Τζέιμς. Δείτε εδώ πόσο ωραία άλλαξαν την μπάλα. Ο Καφές με τον Στολτίδη. Τα γυρίσαν στον Τζόρτεβιτς. Πολύ σωστά στρώνει για τον Στολτίδη. Αμέσως τελευταία στιγμή η προβολή που έγινε από τον Κλαύδιο Ρέινα για να πάει μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τέταρτο. Να και το δοκάρι λοιπόν με τον Στολτίδη. Αυτή τη φορά Τζόρτεβιτς επέλεξε τον Γεωργάτο απευθεία στο shootout. Επιλογή από τον Τζόρτζεβιτς να συνδυαστεί με τον Γεωργάτο για να γίνει το σουτ έξω. Πήρε τα βήματα από τον Μιχάλη Καψή, όπως θα δείτε εδώ. Έκανε την κεφαλιά όμως ο Νικοπολίδης σε πολύ καλό σημείο για μία ακόμη φορά. μπλοκάρει την μπάλα. Η καλή στιγμή αυτή στο 51ο λεπτό για την Manchester. Εδώ ξανά παραχωρεί το κόρνερ. Ήδη έχει τώρα δύο φορές ο Andy Cole. Εδώ τώρα βρέθηκε μόνος του καθώς είχε συγκρουστεί ο Καψής με τον Τουρέ και βρέθηκε έτσι μόνος του. Δόνταρις Βάσελ να περάσει την μπάλα πάνω από τον Νικοπολίδη. Έχουμε και μία αλλαγή για τον Ολυμπιακό με τον Χρήστο Πατσατζόγλου να παίρνει τη θέση του Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Ξανά το τελείωμα της φάσης από τον Βάσελ στο 65. Πατατζόγλου μπήκε και έχουμε, αρχίζουμε τώρα τις αλλαγές και για την City με το νούμερο 10. Δεν υπάρχει δίπλα του παίκτης και ο Ράιτ Φίλιπς πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την Manchester City. Δείτε εδώ και πάλι, Κοστούλας πήδηξε μπροστά του, τον έχασε, ο Ανατολάκης δεν μπορούσε βεβαίως από πίσω να τον προλάβει. Από τη σέντρα του Άιρλαντ, δεύτερο γκολ για την City. Μία ακόμη αλλαγή με τον Μάριτς να παίρνει τη θέση του Παντελή Καφέ για τον Ολυμπιακό. Θέτει την άμυνα του Ολυμπιακού, χειροκροτήματα για το τρίτο γκολ από την ατομική ενέργεια του Ράιτ Φίλιπς στο 79. Δείχνουν αρκετά κουρασμένη η αμυντική του Ολυμπιακού. Μία ακόμη αλλαγή τώρα με τον Μπουλούτ να παίρνει την θέση του Σολτήδη. Ενώ εσείς είδατε και πάλι, εδώ τσιπάει από τον Κοστούλα. Κερδίζει και στο σπριν τον Ανατολάκη, εκτέλεση αμέσως στην άλλη γωνία του Νικοπολίδη, δεν μπορούσε ασφαλώς να κάνει τίποτα. Το τρίτο γκολ για την Manchester City.